Καλησπέρα. Δεν ξέρω από πού να αρχίσω και τι να πρωτοπώ. Η αγανάκτηση που νιώθω είναι τόσο μεγάλη που το έλεος, η φράση «έλεος είναι λίγη». Θέλω να απευθυνθώ καταρχήν στους κυρίους εκπροσώπους του ΣΥΡΙΖΑ. Είτε είναι βουλευτές, είτε είναι δημοτικοί σύμβουλοι, είτε αγωνιστές πίσω από αυτή την παράταξη και να τους πω ότι η πλάκα τελείωσε. Και όταν λέω τελείωσε, τελείωσε. Είμαστε ευρωπάτη πριν τον εμφύλιο πόλεμο και γι' αυτό αποκλειστικά φταίνε αυτοί και μόνο αυτοί, οι ΣΥΡΙΖΕΙ. Αυτό το έγκλημα που συντελείται να δοθεί η γλώσσα και η εθνότητα, αν μη τι άλλο, είναι μόνο προδοσία. Οι αντοχές μας, μαζί με την ανοχή που έχουμε υποδείξει, στα καμώματά τους έχει τελειώσει. Μια ζωή η αριστερή, όταν ήταν στα πράγματα και είχαν την εξουσία, ήταν διχαστική και μοιράζαν τη χώρα στα δύο. Ο λαός μας λέει «οργή λαού, οργή Θεού». Και να είστε σίγουροι, κύριοι του ΣΥΡΙΖΑ, πως ήρθε η ώρα να την εισπράξετε αυτή την οργή. Γιατί ο Θεός με την Παναγία και τον Χριστό μας είναι μαζί μας. Και όχι που αναγάγεται όλα τα ανώμαλα και τα παραφύσιν σε φυσιολογικά πράγματα. Εγώ, Δήμαρχε, δεν θα αρκεστώ μόνο σε αυτόν τον λόγο που έκατσα το μεσημέρι και έγραψα 5 σιρούλες. Θα σου ζητήσω και πιο τρανά πράγματα από ένα ψήφισμα και από μια πορεία μέχρι τις πρέσπες. Να τους πληρώσουμε με το ίδιο νόμισμα. Να σταμπάρουμε ποια είναι τα μαγαζιά των αριστερών, να πάμε να τα σπάσουμε όπως κάνουν αυτοί στην Αθήνα. Να σταμπάρουμε ποια είναι τα αυτοκίνητα των αριστερών, να πάμε να τα σπάσουμε όπως κάνουν αυτοί στην Αθήνα. Να δούνε πόσα πίδια έχει ο σάκος. Αγαναχτώ με ανθρώπους που το λιγότερο που μπορούν να κάνουν είναι να το βουλώσουν. Και όχι μέσα από τα μέσα κοινωνικής διοικτήσεως, εκ του ασφαλούς κάτω από την ομπρέλα του δημοσίου, είτε μισθός είτε σύνταξη, να κάνουν κριτική. Στη σημερινή εποχή που με την κρίση, το λιγότερο που μπορούν να κάνουν είναι να το βουλώσουν. Μέσα σε όλα που έχουμε ακούσει, και θα κλείσω εδώ γιατί θέλω να πω πολλά, λένε ότι θα μας απαγορέψουν να τραγουδάμε το τραγούδι «Μακεδονία ξακουστή». Και λέω «Μακεδονία ξακουστή» του Αλεξάνδρου η χώρα, που έδιωξε τον βάρβαρο και ελεύθερη είσαι τώρα. Ελάτε ρε αριστερή να δω πόσα πηδιά έχει ο σάκος να σας δείξω εγώ που μπορείτε να με απαγορέψετε εσείς. Ελάτε να μου απαγορέψετε εμένα τραγουδά το τραγούδι αυτό. Με αυτό το τραγούδι το οποίο μεγάλωσα. Να δω τη μαγιά σας. Κολόμαγκες. Κάτι που ξέχασα. Μέσα σε όλα αυτά που θα πάρουμε απόβαση, προτείνω οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ να είναι ανεπιθύμητοι στο Δήμο Παγκαίου. Να μην δούμε κανένα από αυτούς εδώ πέρα. Το μόνο που κάνουν είναι να προκαλούν πλέον. Και ο κόμπος έχει φτάσει στο χτένι. Πρόεδρε, την ψυχραιμία που ζητάει ο Δήμαρχος, αυτή τη λαμβάνουν ως αδυναμία. Γι' αυτό φτάσαμε εδώ που φτάσαμε. Μπορεί αύριο να βγουν τα στηριζάκια της Καβάλας και να λένε ο Πριονίδης είναι φασίστας και κάθεται και μιλάει και εκφράζεται έτσι. Όταν αυτοί προσπαθούν να μας επιβάλλουν τις λούκρες που βάζουν τον Άγιο Νικόλα στα γενετικά τους όργανα, αυτό δεν λέγεται φασισμός. Το τι κάνει ο καθένας στο κρεβάτι του είναι δικαίωμά του. Αλλά όχι ρε πουστράκια να προσπαθεί να μας τα επιβάλλετε. Δεν λέγεται κόκκινος φασισμός αυτός. Μόνο εμείς είμαστε φασίστες. Εδώ, πίσω να βλέπουν όλοι. Λοιπόν, η ψυχραιμία, Δήμαρχε, λαμβάνεται ως αδυναμία. Την ίστατη ώρα δεν φτάνει μόνο ούτε τα χαρτιά να στείλουμε στο Μέγαρο Μαξίμου, ούτε στον πρόεδρο τον Μπάκη τον Παυλόπουλο. Επίθεση κατά βούληση θέλει τώρα. Μόνον.